Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε ένα σεμινάριο, ένα webinar που δεν έχει ξαναγίνει, και θα κάνουμε ένα webinar που δεν έχει ξαναγίνει επειδή όλοι εμείς μαζί τις τελευταίες δύο μέρες καταφέραμε ένα στόχο που επίσης πιστεύω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Και όταν λέω το πιστεύω, λέω για να μην είμαστε ποτέ απόλυτοι. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό που πετύχαμε σαν ομάδα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Το σημερινό webinar στοχεύει πρώτον εξηγήσει το πλάνο. Υποθέτω ότι επειδή από το Σάββατο το πρωί, από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, και σήμερα από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, είχαμε webinar σαν μία ώρα, δείχτηκαν γύρω στα αρκετά πάνω από 20 webinar, από 20 διαφορετικούς ομιλητές και παραπάνω. Υποθέτω ότι δεν βλέπετε τώρα πρώτη φορά το πλάνο. Υποθέτω ότι κάτι είδατε. Αφού θα ξεκινήσουμε 10 και 20 τελικά, θα εξηγήσουμε κάποια σημεία του πλάνου, θα πούμε ποια στρατηγική χρησιμοποίησα και ποια στρατηγική χρησιμοποιώ, και με ποιο τρόπο, όσο πιο ειλικρινά μπορώ, θα εξηγήσω με ποιο τρόπο πέτυχα αυτό που πέτυχα. Τονίζω εξ αρχής, θα το ξαναπώ και κατά τη διάρκεια του πλάνου, ότι ο τρόπος μου δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, η μοναδική αλήθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλλά είναι κάτι που κακά τα ψέματα μέσα σε 60 μέρες, με τις συνθήκες που θα περιγράψω, δημιούργησε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Σίγουρα δεν οφείλεται μόνο σε μένα. Θα εξηγήσω εγώ προσωπικά τι έκανα με αποτέλεσμα να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, εκτός από τη στρατηγική, θα συγκρίνουμε δύο εταιρείες μεταξύ τους. Βλέπω ότι αυτή η ανακοίνωση έχει δημιουργήσει μεγάλη ίντριγκα. Απορώ γιατί κάποιος που δραστηριοποιείται σε ένα χώρο πρέπει να γνωρίζει τον ανταγωνισμό του. Είναι μέσα στα πλαίσια της σωστής επιχειρηματικής λειτουργίας. Και εκπλήσωμε με τις αντιδράσεις γενικώς. Προφανώς η σύγκριση πρέπει να γίνεται με εφάμιλα προϊόντα, έτσι, εφάμιλης δυναμικής, και ουσιαστικά το να συγκρίνεσαι με κάτι είναι και ένας τρόπος να το κάνεις ένα κομπλιμέντο. Έτσι, γιατί το θεωρείς άξιο σύγκρισης. Δεν συγκρίνεσαι με αυτά που δεν θεωρείς ότι είναι άξια σύγκρισης. Είτε λόγω συμπεριφοράς ανθρώπων, είτε λόγω περιορισμένης ευκαιρίας, δυνατότητας ευκαιρίας σχέση με τη δικιά σου κτλ. Θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά συνέχεια. Οπότε στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για μια νέα ιδέα. Όταν λέμε νέα, το εννοούμε, είναι 60 μέρες παγκόσμια, στον κόσμο ολόκληρο καινούργια αυτή η ιδέα. Και θα μιλήσουμε για ένα πρωτοποριακό τρόπο που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια online επιχείρηση. Αυτή η επιχείρηση είναι πολυεπίπεδου internet marketing επιχείρηση ή online δικτυακού marketing, όπως θέλετε πείτε το. Ουσιαστικά θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εισόδημα από το χώρο των εφαρμογών για κινητά και αρχικά της τουριστικής βιομηχανίας. Η επιχείρηση, θα το ακούσετε αυτό και στα πλάνα που έχουν γίνει, η επιχείρηση για την οποία μιλάμε δεν είναι ταξιδιωτική, γι' αυτό και λέμε ότι δεν συγκρινόμαστε με κανέναν, δεν είναι ταξιδιωτική εταιρεία, είναι εταιρεία με εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή είναι ταξιδιωτική, η δεύτερη εφαρμογή έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα είναι στο χώρο της ευεξίας, της υγείας, της διατροφής. Οπότε και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 διαφορετικές εφαρμογές έτσι στα σκαριά. Γι' αυτό λέμε και από το χώρο των mobile apps. Τώρα να συστηθώ για όσους δεν με γνωρίζετε. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς. Προσωπικά δεν μου αρέσουν τα ταξίδια και εκτός από αυτό φοβάμαι και τα αεροπλάνα. Αλλά όταν λέμε φοβάμαι τα αεροπλάνα, να το διευκρινίσω αυτό, έχω κάνει 3 φορές, έχω ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές χώρες, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και σε αρκετές άλλες χώρες. Έχω πάει σε όλες αυτές τις χώρες με το αυτοκίνητο. Επειδή φοβάμαι, δηλαδή προτίμησα, όταν πήγαμε στην Disneyland, στη Euro Disneyland, προτίμησα να. Βασικά έχω πάει 3 φορές εκεί και τις 3 φορές έχω πάει με το αυτοκίνητο, άρα αυτό σας λέει κάτι. Έχω πάει και μια φορά με το αεροπλάνο, η τέταρτη φορά, αλλά ήμουν μικρός και με βάλανε με το ζόρι, έτσι. Οπότε κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί για ποιο λόγο κάποιος που δεν του αρέσει τα ταξίδια, όταν λέω δεν μου αρέσει τα ταξίδια, δεν μου αρέσει καν να πηγαίνω στη θάλασσα. Η γυναίκα μας με τα πρωινά, επειδή μένουμε σε Σαρονίδα, και εδώ πίσω, αν φαίνεται, είναι η θάλασσα, κατεβαίνουμε στη θάλασσα κάθε πρωί. Και όντως για μένα πρέπει να με πιέσει κάποιος για να πάω. Δεν μου αρέσει, να πάω σε μια καφετέρια, να πιω ένα τέτοιο, αλλά σίγουρα το να σηκώνομαι, να συσκευάζω τις βαλίτσες, να πηγαίνω και να ταξιδεύω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή αυτό το 83%. Που παρουσιάζουμε στατιστικές, που νιώθει ότι του λείπουν τα ταξίδια κτλ. Εγώ δεν είμαι εκεί πέρα, είμαι στο άλλο 17%. Αν να πάμε ένα ταξιδάκι με το αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο, είμαι μέσα. Αρκεί να έχω το αυτοκίνητο μαζί, να με βάλει τώρα κάπου που πετάμε εκεί πέρα και αν. Καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε βασικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, παρόλα αυτά, παρόλο που η σχέση με τα ταξίδια μέχρι τον Ιανουάριο που πέρασε ήταν ανύπαρκτη,
Παρόλο που μέχρι τον Ιανουάριο δεν είχε περάσει από το μυαλό μου υποψία ότι μπορεί να ασχοληθώ επαγγελματικά με τα ταξίδια, δεν το συζητάμε. Να ασχοληθώ με το χώρο του τουρισμού με οποιοδήποτε τρόπο, δεν υπήρχε στο μυαλό μου. Παρόλα αυτά, στις τελευταίες 60 μέρες δημιουργήσαμε ένα δίκτυο που χτες ξεπέρασε και σήμερα ξεπέρασε αρκετά. Αυτή τη στιγμή το δίκτυό μας είναι πάνω από 2.100 άτομα. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για πληρωμένα μέλη. Μιλάμε για ένα δίκτυο που μέσα σε 60 κάτι μέρες, από αρχές Ιουνίου, μάλιστα το επίσημο pre-launch ξεκίνησε 17 Ιουνίου. Πριν τις 17 Ιουνίου, γράφαμε τους ανθρώπους χειροκίνητα. Δεν είχαμε φόρμες εγγραφής όπως έχουν όλα τα μέλη τώρα, δεν είχαμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, μετρώντας από 1η Ιουνίου ουσιαστικά μέσα σε ένα δίμηνο, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο που ξεπερνάει τα 2.100 μέλη. Μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε προφανώς για την Κύπρο. Ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου μας στην Κύπρο και ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου μας, όχι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι, πρέπει να είναι γύρω στα 50% άτομα, είναι κυριολεκτικά διασκορπισμένα σε πολλές διαφορετικές χώρες. Αν είστε καινούργοι στην ομάδα μας, έχετε δει αυτά τα δωμάτια που έχουμε. Αν ανήκετε σε ένα δωμάτιο, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 6-7 διαφορετικά δωμάτια. Έχει άλλο δωμάτιο ο Στάθης ο Καρυπίδης, άλλο δωμάτιο ο Δημήτρης ο Ματζατζής, άλλο Μαστρογιαννάκης, άλλο Κυρίτσης και ούτω καθεξής. Έχουμε και ένα chat επίσης για τους Αγγλόφωνους. Έχει αρκετά άτομα εκεί πέρα. Οπότε έχουμε άτομα από τη Ζιμπάμπουε, από την Αυστραλία, από την Αμερική. Η επιχείρησή μας, επειδή είναι internet marketing, αυτό είναι από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του internet marketing, είναι κυριολεκτικά παγκόσμιος ο κωδικός, που σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε άτομο κυριολεκτικά παγκόσμιο. Δεν είναι παγκόσμιος κωδικός και να έχω πρόσβαση σε 15 διαφορετικές χώρες. Για ποιο λόγο είναι λογικό αυτό? Γιατί το προϊόν μας είναι παγκόσμιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος, ας πούμε, από την Κένια ή από τη Ζιμπάμπουε να θέλει να πάει οικονομικές διακοπές στη Χαβάη. Το προϊόν παρεπτόντως του προγράμματος για το οποίο συζητάμε, σίγουρα έχετε καταλάβει, δεν είναι ακριβές να πούμε ότι είναι ταξίδια. Ουσιαστικά το προϊόν μας είναι η έκπτωση στα ταξίδια. Αυτό που πουλάμε, που λέει ο άλλος τι πουλάμε, αν εξαιρέσουμε το τσατσίνγκ που από εκεί είναι ένα μικρό κομμάτι του εισοδήματός μας, που όντως είναι εκεί εισόδημα από τα ταξίδια, έχουμε εισόδημα από τη συνδρομή κάποιων μελών, ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε ένα κατάλογο που τους δίνει εκπτώση ταξίδια. Αυτά τα ταξίδια βρίσκονται στην Ελλάδα, βρίσκονται όμως σε ολόκληρο τον κόσμο, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να θέλει να έχει έτσι πρόσβαση εκεί πέρα. Τώρα, τι κάναμε τις τελευταίες δύο μέρες και πού οφείλεται αυτή η μεγάλη επιτυχία? Δεν οφείλεται μόνο στην έκρηξη, αλλά τις τελευταίες δύο μέρες, όπως είπα, κάναμε κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν. Λένε όλοι συγχαρητήρια για την ιδέα που είχες. Ουσιαστικά, αν δείτε, εγώ ασχολούμαι με το internet marketing ένα χρόνο. Ουσιαστικά, αν δείτε την πορεία μου από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησα έτσι άσχετος τελείως, δεν ήξερα, μόνο email και Skype δεν είχα καν να καταλάβει. Τη λέξη webinar δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αν δείτε την πορεία μου, ουσιαστικά ό,τι έκανα είναι πράγματα που απλώς τα πήρα από τον offline κόσμο και τα πήγαμε στον online κόσμο. Οπότε αυτό είναι μια ιδέα που έχω πάρει από τον παλιό upline μου, το Βαγγέλη του Στραβουδάκη. Έκανε κρίξεις τότε στην εταιρεία που ήμασταν μαζί. Και η ιδέα είναι δικιά του. Απλώς η δικιά μου ιδέα ήταν, ας πούμε, να το πάρω και να το κάνω αυτό ιντερνετικά. Το κάναμε ιντερνετικά. Προφανώς είχε ένα και έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα ότι δόθηκε μια φοβερή ορμή. Μια πραγματικά τρομερή ορμή. Κανείς μας δεν το περίμενε. Όταν κάναμε τη σύσκεψη, γιατί αυτό το συναποφασίσαμε στη σύσκεψη των 100 συν. Ήμασταν οι μισοί, λέγαμε να το κάνουμε. Οι άλλοι μισοί λέγαμε είναι Αύγουστος τώρα. Δεν θα έρθει κανένας. Είναι απίστευτο, δεν πέσαμε καμιά στιγμή κάτω από 35-40 άτομα. Είχαμε webinars στα οποία ξεπεράσαμε τα 100 άτομα. Βλέπω και πρέπει να ανοίξω τη χωρητικότητα, συγγνώμη. Okay, γιατί είχα βάλει όριο 99 άτομα. Δεν πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσω, αλλά αφού τα ξεπερνάμε, okay. Αν κάποιος δεν μπορούσε να μπει, αυτό θα μου γράψει τώρα, έτσι. Okay, ωραία. Όποιος δεν μπορούσε να μπει, λογικά τώρα θα μπορεί να μπει. Οπότε, τις τελευταίες δύο μέρες κάναμε κάτι που προφανώς θα ξανακάνουμε. Δεν θα το κάνουμε τακτικά, γιατί φοβερά κουραστικό για όλους μας. Αλλά στην ομάδα μας, επειδή η ομάδα μας έχει ένα, ας πούμε, μειονέκτημα, έχει αναπτυχθεί τρομερά γρήγορα και θέλαμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ούτως ώστε τα νέα μέλη του δικτύου μας που ξαφνικά μέσα σε μια-δύο μέρες, ενώ και εκείνοι δεν είχαν καμία σχέση με το MLM, βρέθηκαν με ομάδες 50% ατόμων ξαφνικά, θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να βγουν μπροστά, να κάνουν webinar, να αναλάβουν, ας πούμε, την ευθύνη, να βγάλουν τη δικιά τους προσωπική πινελιά. Και ήταν εξαιρετικά ευχάριστο το ότι είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Μην αρχίσω τώρα την ονοματολογία, γιατί πάντα ξεχνάς κάποιον, αλλά όλοι οι άνθρωποι βάλαν κάτι δικό τους στο πλάνο, το κάναν πιο δικό τους, πήραμε ιδέες από τους ανθρώπους. Ήταν εξαιρετικά καλό αυτό. Όσοι ρωτάτε αν θα ξαναγίνει, προφανώς θα ξαναγίνει. Προφανώς δεν θα γίνει μέσα στον Αύγουστο. Θα γίνει το Σεπτέμβριο, γιατί αυτά τα πράγματα έτσι δεν μπορούν να γίνονται κάτι Σαββατοκύριακο. Γιατί. Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε, τότε ένα μεγάλο κομμάτι της τρομακτικής ανάπτυξης που είχαμε οφείλεται στην έκρηξη που κάναμε. Δύο λόγια για μένα τώρα και δύο λόγια για μένα, όχι γιατί είμαι εγώ σημαντικός. Ξέρω ότι δεν είμαι σημαντικός και ξέρω και ότι εσείς ξέρετε ότι δεν είμαι σημαντικός. Απλώς το λέω αυτό το ώστε να ξέρετε ότι ξέρω ότι δεν είμαι σημαντικός. Η κεντρική ιδέα του τι θα
του να εξηγήσω πώς ξεκίνησα και να το πάρω εκεί από το 98, είναι για να καταλάβετε λίγο για ποιο λόγο επέλεξα να κάνω αυτό και γιατί κάνω ό,τι κάνω με τον τρόπο που το κάνω. Έτσι, γιατί κάποιος θα σου πει, ας πούμε, είσαι ακοινώνητος, κάποιος θα σου πει, έτσι, αυτό που κάνεις είναι απρόσωπο και το καθεξής, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν. Το ότι είμαι ακοινώνητος ισχύει παρεπτόντως, όντως είμαι. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με δικτυακό μάρκετινγκ το 98. Όταν είχα την ιδέα του δικτυακού μάρκετινγκ, ήμουν 19 χρόνων, κυριολεκτικά ερωτεύτηκα την ιδέα. Αυτό που λάτρεψα στο MLM είναι αυτή η αίσθηση της ομαδικότητας που δημιουργείται οι άνθρωποι που δεν ανταγωνιζόμαστε αλλά παλεύουμε για ένα κοινό σκοπό. Αυτή η αίσθηση του σκοπού, αυτή η αίσθηση ότι αν πετύχεις κάνεις τον κόσμο καλύτερο, κάτι τέτοιο που προφανώς σε μεγάλο βαθμό δεν ισχύει. Πάλι η κατά τη γνώμη πλέον ψευδαίσθηση αυτής της γρήγορης προσωπικής εξέλιξης, αλλά όντως βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι, ότι βλέπουμε, δεν είναι σίγουρο ότι όποιος πετύχει στο MLM είναι εξελιγμένος προσωπικά, αλλά γνωρίζουμε μέσα από το δικτυακό μάρκετινγκ πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Έτσι, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν είναι όλοι αξιόλογοι, αυτά δεν ισχύουν προφανώς, αλλά στο MLM όντως γνώρισα ανθρώπους έτσι που σε σημαδεύουν, ας πούμε, άσχετα αν τελικά προσδίδει απέτυχα παταγωδός. Κάποιοι άνθρωποι, επαφή με κάποιους ανθρώπους, έτσι είναι, αν μη τι άλλο σου προσέφερε. Το γενικότερο κλίμα, πηγαίναμε σε αυτά τα σεμινάρια τότε, έτσι που στα γήπεδα έπαιζε μουσική δυνατή, χοροπηδάγαμε κτλ. Αυτό που μου άρεσε, ήμουν 19 χρόνια τότε, δείξτε μου έτσι κατανόηση. Και πάνω απ' όλα η δυνατότητα που δημιουργείται σε κάποιον να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία και πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα σίγουρα μπορείς να πετύχεις και μια επιχείρηση. Δεν είναι ότι με το MLM αυτό που λέμε ότι το χτίζεις και μετά από ένα χρόνο αράζεις και δεν ξαναδουλεύεις ποτέ στη ζωή σου, και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μύθος, αλλά κακά τα ψέματα, αν συγκρίνω εγώ το εισόδημα που είχα από την επιχείρησή μου, γιατί παρεπτόντως διατηρώ και μια παραδοσιακή επιχείρηση, αν δω το τι έπρεπε να κάνω για να βγάλω, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσό το μήνα και τι πρέπει να κάνω στο MLM για να βγάλω ένα μεγάλο ποσό το μήνα, και στα δύο πρέπει να δουλέψω και στα δύο πρέπει να δείξω τον επαγγελματισμό, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στην επιχείρησή μου, την παραδοσιακή, για να βγάλω τα πολλά χρήματα, έπρεπε να ρισκάρω. Και αυτό ισχύει σε όλες τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Στο MLM δεν ρισκάρεις χρήματα, δεν κινδυνεύεις να σε σφραγίσουνε. Έτσι, γιατί έχουμε περάσει όλα αυτά που, αν έχετε επιχείρηση, καταλαβαίνετε τον μπλοκάκι. Τώρα η επιταγή που λύγει, ας πούμε, 31 δωδεκάτου, επειδή είμαστε στα είδη δώρων, στο τέλος δωδεκάτου μπορεί να είχαμε, ας πούμε, και 25.000 ευρώ επιταγές, να εισπράξουμε και να πληρώσουμε και να πηγαίνει, ας πούμε, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Αυτά στο MLM δεν υπάρχουν, είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Επίσης, στο MLM μπορείς να αποτύχεις και να ξαναπροσπαθήσεις χωρίς να κινδυνεύεις να σου πάρουν το σπίτι, το αυτοκίνητο κτλ. Οπότε, παρόλα αυτά, ξεκίνησα το 98, προσπάθησα μέχρι το 2005, απέτυχα παταγωδώς, πρέπει να είχα αποτύχει στο δικτυακό marketing περισσότερο από όσους βρίσκονται εδώ πέρα, περισσότερο από κάποιον που είναι αρνητικός και φτιάχνει σελίδες στο Facebook βρίζοντας το MLM, λέγοντας τι απέσιο που είναι. Δεν πιστεύω. Ακόμα και σήμερα που έχω μιλήσει με εκατοντάδες ή χιλιάδες δικτυωτές, μάλιστα, γιατί το πρώτο δίκτυο που χτίσα ήταν ένα δίκτυο με την εργαλεία, δεν γνώρισα κανένα που να έχει αποτύχει που να έχει αποτύχει έστω και λίγο στο. Που να θεωρήσει ότι η αποτυχία του συγκρίσει με τη δική μου. Σίγουρα από όλους τους μήνες θεωρούσα ότι εκείνη για τη δουλειά που βάλανε τα είχαν πάει καλύτερα από μένα. Οπότε. Το 2012 σταμάτησα το δικτυακό μάρκετινγκ το 2005. Από το 2005 μέχρι το 2012 το δικτυακό μάρκετινγκ δεν υπήρχε για μένα. Ξεκινήσαμε τη γυναίκα μου την επιχείρησή μας. Η επιχείρησή μας είναι μια παραδοσιακή επιχείρηση χοντρικής, ονομάζεται Wooden Fire, πήγε τρομερά καλά. Φτάσαμε πριν την κρίση, γιατί εμείς είμαστε διδόρων και γενικώς χτυπηθήκαμε αρκετά, να έχουμε πελάτες μας να προμηθεύουμε γύρω στα 500 καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι την ΚΟΑ κ.ο.κ. Οπότε το δικτυακό μάρκετινγκ υπήρχε στο μυαλό μας σαν κάτι. Δεν είναι ότι ήμασταν αρνητικοί ή κάτι τέτοιο. Απλώς υπήρχε στο μυαλό μας σαν κάτι που, OK, πολύ καλό. Είχαμε καταλάβει και ότι οι άνθρωποι που νομίζαμε ότι βγάζουν τα εκατομμύρια δεν βγάζουν τα εκατομμύρια. Εντάξει, αλλά OK, εντάξει, είναι κάτι που απλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πιθανότατα από κάποιους ανθρώπους που θαυμάζαμε, από τη δουλειά μας θα βγάζαμε και περισσότερα χρήματα. Άσχετα αν είχαμε αυτό το ρίσκο, ας πούμε, κτλ. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε την ανάγκη να ξαναγυρίσουμε ή να ξαναπροσπαθήσουμε σε κάτι που επί 7 χρόνια αποτύχαμε. Έτσι, κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν σου πάει αυτό. Το 2012, μέσα από μια διαβολική σύμπτωση, μέσα από ένα φίλο μου που ήρθε να μου πει κάτι άλλο και μου στείλει ένα link, είδα εγώ ένα link και έβαλα τα στοιχεία μου σε άλλο σημείο από αυτό που μου είπε εκείνος και τελικά γνώρισα την εταιρεία και γράφτηκα εγώ πρώτος, μάλιστα, εκεί πέρα και μετά αυτός από κάτω μου. Το 2012, λοιπόν, γνώρισα το Internet Marketing. Το Internet Marketing γιατί μου τράβηξε την προσοχή, όχι αμέσως, γιατί στην αρχή ήμουν εξαιρετικά αρνητικός, μάλιστα τον έβρισα, τον έκανα αυτό το φίλο μου κτλ. Η διαφορά η μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι στο δικτυακό marketing,
στο internet marketing δεν έπρεπε να κυνηγάς υποψηφίους. Εμένα το βασικό μου πρόβλημα, ο βασικός λόγος που αποτύχαμε στο παραδοσιακό δίκτυο marketing και μάλλον ο βασικός λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν οι περισσότεροι στο παραδοσιακό δίκτυο marketing, οι περισσότεροι από αυτούς που προσπαθούν, γιατί πάρα πολλοί που δεν προσπαθούν και προφανώς αποτυγχάνουν. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι που προσπαθεί, που ίσως παραπάνω προσπαθεί, που ίσως φτύνει αίμα κιόλας, αλλά δεν καταφέρει τελικά να βγάλει χρήματα. Καταφέρει να φτιάξει κάτι το οποίο τον πληρώνει κάτω από μισό ευρώ την ώρα, όπως συνολικά, αν βάλει τις ώρες του. Ο βασικός λόγος, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν ποτέ να βάλουν μεγάλη μπροστινή γραμμή. Ότι φτιάξαν μια ομάδα, φτιάξαν μια μπροστινή γραμμή, προσωπικές εγγραφές ενώ μπροστινή γραμμή. 15, 20, 25 ανθρώπων, άλλοι έχουν φτιάξει άλλοι και με 7 άτομα, ας πούμε. Εμένα στην καλύτερη μου χρονιά δεν είχα καταφέρει να εισάγω πάνω από 5-6 άτομα. Ίσως 7, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν είχε αρκετέ επιλογέ να δουλέψει, δεν μπορούσε να δημιουργήσει ορμή. Με αποτέλεσμα πάντα να νομίζω ότι κάτι γίνεται και μετά να καταραίει, να ξεκινά να καταραίει κτλ. Οπότε το 2012, το καλοκαίρι του 2012 ουσιαστικά, αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω. Στην αρχή δεν είχα καμιά δέσμευση, στην αρχή έτσι ασχολήθηκα από περιέργεια. Απλώ κάτι, αυτό το μικρόβιο σου μένει. Δηλαδή, όποιο έχει κάνει διεκτικό marketing και το έχει αφήσει για κάποια χρόνια, αυτή η ιδέα τη πυραμίδα, το ότι θα βάλω εγώ 10 και αυτή θα βάλω 10 και αυτή το ότι δεν έχει ταβάνι. Η ιδέα ότι θα κάνω εγώ μια δουλειά και αν γίνει, και αν γίνει έτσι μπορεί να φύγει. Ας πούμε, αυτό είναι κάτι που αν σου άρεσε κάποτε, σου αρέσει και τώρα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ασχετά μετά βάζει τη λογική σου και λες, OK, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να το κάνω. Και όντως έτσι ήταν για μας. Το παραδοσιακό μελί μου ότι σήμερα θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Απλώς στο internet marketing έχουμε έναν τρόπο να έρχεται υποψήφιο σε εμάς και από τη στιγμή που έρχεται υποψήφιο σε εμάς, τον ενημερώνουμε αν θέλει ξεκινάει, αν θέλει δεν ξεκινάει και χτίζει το δίκτυο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, το θέμα ποιο είναι, το 2012 αποφασίσαμε να χτίσουμε δίκτυα μέσω ίντερνετ. Ουσιαστικά το 2012 κάναμε κάτι που τότε οι άνθρωποι με τους οποίους μίλαγα μου λέγαν απλά ότι δεν γίνεται. Δηλαδή σχεδόν ότι είναι αστείο αυτό το πράγμα. Ότι δεν γίνεται να μην έχεις προσωπική επαφή με τον υποψήφιο. Εγώ ήθελα να μην έχω προσωπική επαφή με τον υποψήφιο. Εγώ ήθελα να αρχίσω να έχω προσωπική επαφή από τη στιγμή που άλλος γράφεται στο δίκτυό μου. Και η κεντρική ιδέα ήταν για ποιο λόγο να έχω προσωπική επαφή με κάποιον όταν λέμε ότι τον κόσμο δεν τον πείθουμε. Άμα δεν πάμε να τον πείσουμε, γιατί να μην του δώσουμε τα δεδομένα, να αποφασίσει. Αν έχει ερωτήσει, φυσικά να τι απαντήσουμε. Δεν λέμε να μην απαντήσουμε τι ερωτήσει. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, να πάμε για μια, δύο, τρει, πέντε, δέκα, ας πούμε, να γίνουμε φίλοι με ανθρώπου που δεν θα γινόμαστε φίλοι κανονικά κτλ. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Οπότε είναι αυτό που δοκιμάσαμε. Πέρσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ο δρόμο αυτό ήταν μοναχικό. Μην πω ότι ήμασταν και ο περίγελο αυτή. Κοίτα τώρα, με ήρθε αποτυχημένο τώρα να μα πει πώ θα κάνουμε δίκτυο κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι το αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, μα δικαίωσε και γιατί το αποτέλεσμα μα δικαίωσε. Δεν είναι ότι κάναμε εμεί κάτι. Και όταν λέω τώρα που χρησιμοποιώ τον πληθυντικό, βάζω μέσα και του συνεργάτε που ξεκίνησαν μαζί μου τότε, τον Μιχάλη, τον Μαστρογιαννάκη, το Ματζαρτζή που ξεκίνησε λίγο μετά κτλ. Τον Άγγελο, τον Κυρίτσι. Οπότε, ουσιαστικά αυτό που κάναμε εμεί, αν κάποιο το ψάξει λίγο, 5 λεπτά στο Google θέλει, θα δείτε ότι αυτό που κάνουμε στο εξωτερικό το κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή στο εξωτερικό, πολύ λίγες εταιρείες και όλες οι καινούργιες εταιρείες έχουν στο νου τους ότι, OK, τον υποψήφιο θα τον βρούμε στο Ιντερνετ. Γιατί? Γιατί η λίστα μας είναι με 50 άτομα, 60 άτομα, 70 άτομα, η μισή είναι ο άλλο αντάλλον, η άλλη μισή δεν. Και δεν γίνεται να χτίσει δίκτυο. Δεν γίνεται δηλαδή να χτίσει δίκτυο. Γράφοντας ένα άτομο το μήνα ή δύο άτομα το μήνα, απλά δεν γίνεται να χτίσει δίκτυο. Δεν δίνει ορμή. Συν ότι και αυτό το δύο άτομα το μήνα, πόσοι το κάνουν? Το κάνουν πάρα πολύ λίγοι έτσι. Οπότε δημιουργεί ομάδα, α πούμε, 50, 60, 70 άτομα που είναι όλοι δυστυχισμένοι. Του τρέχει και κάθε εβδομάδα σε ξενοδοχείο και εκεί δεν είναι. Με τελειώνει. Είναι απόλυτη δυστυχία, έτσι. Και αυτό το πράγμα το βλέπουν οι άνθρωποι, οι εξωτερικοί παρατηρητές, και μετά βρίζουν το δικτυακό μάρκετινγκ. Και δεν είναι τελείως άδικο. Δηλαδή, σου λέει, μου λες, ας πούμε, επιχείρηση από το σπίτι και σας έχει χάσει το σπίτι σου. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, οπότε, όταν ξεκίνησα το 12, επειδή όταν έφυγα από το δικτυακό μάρκετινγκ, η αυτοπεποίθησή μου, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν ήταν και στα καλύτερα επίπεδα. Να προσπαθεί 7 χρόνια για κάτι έτσι και να αποτυγχάνει παταγωδό. Και μετά όταν φύγαμε, μας διώξαν οι γονείς μας από το σπίτι παρεπτόντως, δεν μας δώσαν καθόλου λεφτά. Αναγκαστήκαμε για να βγάλουμε χρήματα και να ζήσουμε να πάμε σε πανηγύρια. Δηλαδή, τα πρώτα, η επιχείρησή μας που λέμε τώρα ότι επιχείρηση χοντρική ή κάνουμε εισαγωγές κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Οπότε αυτό, και αυτό μοιάζει με το MLM, έτσι το ταπεινό ξεκίνημα που ξεκινάς μόνος, ας πούμε, και καταλήγεις να έχεις πάρα πολλά άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα, όταν είσαι στον πάγκο του πανηγυριού και έρχεται η Άλεξα και σου λέει πόσο κάνει και αυτό και λες 5 ευρώ, ενώ πριν λίγο νόμιζε να γίνει εκατομμυριούχος και θα ταξιδεύει όλο τον κόσμο για να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, είναι μια εικόνα που είναι κάπως. Ναι, σε επηρεάζει όπως και να το κάνει, όσο θετική είναι η νοοτροπία και να έχει, σε επηρεάζει. Οπότε, το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή στην επιχείρησή μας σιγά σιγά πετύχαμε,
Το 2012 που ξεκινήσαμε, πέρυσι δηλαδή, αποφάσισα όταν ξεκινούσαμε να το κάνουμε το δικό μου τρόπο. Δηλαδή, ποιος είναι ο δικός μου τρόπος? Παρόλο που στο MLM λέμε να μην το κάνουμε το δικό μας τρόπο. Ο δικός μου τρόπος λοιπόν ήταν και αυτό που ακόμα και τώρα τηρώ και θεωρώ ότι είναι από τους λόγους που έχει δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα, είναι ότι ουσιαστικά εγώ κάνω επιχείρηση. Δεν θα έχω στο μυαλό μου ότι άλλες αρχές ισχύουν στην παραδοσιακή επιχείρηση και άλλες αρχές ισχύουν εδώ πέρα. Δηλαδή, τι μας βοήθησε στην επιχείρησή μας την παραδοσιακή, να πετύχουμε ό,τι πετύχαμε, μας βοήθησε η εργατικότητα. Okay, και η εργατικότητα εδώ πέρα. Η θετική νοοτροπία έπαιξε μικρό ρόλο. Η επιδειξιότητα με τους ανθρώπους ακόμα πιο μικρό ρόλο. Ακόμα και τώρα έχω αρκετά. Βασικά δεν έχω καμία επιδειξιότητα με τους ανθρώπους. Όσοι έχετε μιλήσει μαζί μου, μάλλον το ξέρετε αυτό. Οπότε, στο παραδοσιακό εμπόριο, σχεδόν κανένας επαγγελματίας δεν κυνηγάει τον κόσμο. Οι δικτυωτές δυστυχώς κυνηγούν τον κόσμο. Στο παραδοσιακό δικτυακό μάρκετινγκ δεν υπάρχει ένας τρόπος να έρχεται υποψήφιο σε εμάς. Εδώ πέρα υπάρχει τρόπος με το ίντερνετ μάρκετινγκ να έρχεται υποψήφιο σε εμάς. Αν σκεφτείτε τα επαγγέλματα τα οποία έχουν στάτους, είναι ας πούμε γιατροί, δικηγόροι, είναι άνθρωποι που πάει ο πελάτης σε εκείνους. Οι πωλητές βιβλίων door to door δεν έχουν στάτους. Γιατί? Τα βιβλία δεν είναι αξιόλογα προϊόν. Γιατί ο βιβλιοπόλης έχει μεγαλύτερο στάτους, που πουλάει βιβλία από ένα κατάστημα. Γιατί ο βιβλιοπόλης έχει μεγαλύτερο στάτους από κάποιον που πουλάει βιβλία door to door? Γιατί ψυχολογικά είμαστε φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο να μην εκτιμάμε αυτό που έρχεται σε εμάς. Να θέλουμε να πάμε εμείς εκεί. Πώς θα το κάνουμε? Είναι αυτή η ανθρώπινη φύση, έτσι είμαστε. Οπότε, όταν εσύ έχεις μια ευκαιρία και πας στον άλλο, γεια σου, Γιώργο, σε λένε έτσι, πω, φαίνεσαι πολύ φιλόδοξη, σύντρε παιδάκι μου. Για πες μου, μήπως θες να σου μιλήσω για μια επιχειρηματική ευκαιρία? Που δεν γίνεται έτσι, γίνεσαι καλύτερος αυτό, αλλά πρακτικά αυτό το πράγμα είναι. Πας εσύ στον άλλο, δεν έρχεται το άλλο σε σένα. Πόσο πιο εύκολο είναι να γράψεις κάποιον να σου λέει, έμαθα ότι ασχολείσαι με μια επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου εξηγήσεις πόσο πιο εύκολα μιλάς με αυτόν τον υποψήφιο, πόσο πιο εύκολα γίνεται αυτό το πλάνο? Η απάντηση είναι πολύ πιο εύκολα. Με τον τρόπο που δουλεύουμε γίνεται αυτό. Είδα κάτι. Μπορείς να μου εξηγήσεις? Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ναι, φυσικά μπορώ να σου εξηγήσω. Άμα αρχίσεις να μου λες, η πυραμίδα, και αυτό, και όλα αυτά τα ωραία, πούμε, και θα δουλεύεις και πας να πάρεις, ας πούμε, τα $50 κτλ. Κανένα πρόβλημα, φίλε μου, δεν κάνεις, γεια. Θα έρθει ο επόμενος και επόμενος και επόμενος. Έτσι. Αν έχεις απεριόριστη λίστα, έχεις την πολυτέλεια να το κάνεις αυτό, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να πρίζεις τους συγγενείς σου, να μην χρειάζεται να γίνεσαι φορτικός, πιστικός, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται αρνητικοί τελικά για αυτό που κάνεις. Γι' αυτό και αν δείτε τα δίκτυα που χτίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν δημιουργούν αρνητικούς. Μπορεί να είναι αρνητικοί κάποιοι που θεωρούν ότι θίγονται από άλλα δίκτυα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Τα άλλα δίκτυα. Αλλά ο απλός κόσμος είδε μια σελίδα. Δεν μου άρεσε, τελείωσε. Αυτό ήταν. Ούτε τον πιέσαμε, ούτε του είπαμε ότι δεν έχει όνειρο, ούτε ότι δεν είναι άξιος κτλ. Το θέμα ποιο είναι, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ότι όταν μιλάς χωρίς κείμενο, πλατιάζει απίστευτα πολύ. Χίλια συγγνώμη, έχω κλείσει και το chat, δεν μπορείτε να μου γράψετε. Βλέπω ότι μένετε εδώ πάντως. Και σας θαυμάζω γι' αυτό, γιατί όντως τώρα δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Οπότε, το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλαμε να κάνουμε είναι να το δούμε σαν επιχείρηση. Το δεύτερο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε, γιατί λέμε στο MLM, λέγαμε ότι θέλουμε να το δούμε σαν επιχείρηση, αλλά δεν το βλέπαμε σαν επιχείρηση. Το δεύτερο ήταν να έρχονται υποψήφοι σε εμάς, να μην κυνηγάνε υποψηφίους, να μπορούν να λύσουμε το πρόβλημα της λίστας. Το τρίτο είναι να μην χτίσουμε δίκτυο παδών. Αν δούμε στο δικτυακό μάρκετινγκ, κάποιες εταιρείες, όχι όλες, για να είμαστε ειλικρινείς, και από τις παραδοσιακές εταιρείες που το χτίζουμε τον παραδοσιακό τρόπο, δεν είναι όλες έτσι, αλλά υπάρχουν κάποιες εταιρείες που το κάνουν πάρα πολύ έντονο αυτό. Λειτουργούν με το φανατισμό. Και αυτό εγώ είναι κάτι που μετά από αυτό που πέρασε 7 χρόνια το θεωρώ πέρα για πέρα ανήθικο. Είναι κάτι, ας πούμε, που στο μέτρο του δυνατού δεν θα επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου ή στην ομάδα μου. Αν και στην ομάδα σου δεν έχει περιθώριο, πολλά περιθώρια, έτσι. Αλλά είναι κάτι που αποφάσισα ξεκάθαρα ότι αυτό δεν θα το κάνω. Δηλαδή, αυτό το «και είμαστε καλύτεροι» και αυτό το πράγμα δεν θα το κάνουμε. Να εξηγήσουμε λογικά τους 7 λόγους ή τους 5 λόγους που κατά τη γνώμη μας αυτό το πρόγραμμα είναι καλύτερο κτλ. Ναι, και θα το κάνω αυτό και στη συνέχεια. Έτσι, αλλά σαν επιχειρηματίας δουλεύω για μένα, δουλεύω για τους συνεργάτες μου που εμπιστεύομαι και με εμπιστεύονται και όχι για την εταιρεία. Η εταιρεία είναι τυχαία, είναι αποσύμπτωση εκεί η εταιρεία. Η εταιρεία είναι εκεί επειδή με βολεύει εμένα. Δεν θα είμαι εγώ σε αυτή την εταιρεία ό,τι και να κάνει. Αν αυτή η εταιρεία αλλάξει το πλάνο, αντιγιά. Αν βρεθεί κάτι καλύτερο, πάλι αντιγιά. Γιατί εγώ κάνω τη δικιά μου επιχείρηση και συνεργάζομαι με μια εταιρεία που ταιριάζει στις προϋποθέσεις που έχω θέσει εγώ για τον εαυτό μου. Έτσι, δεν βάζω εγώ την εταιρεία τελικά να καταλήγω να τη βάζω πάνω από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Έτσι. Τα έχουμε δει αυτά τώρα. Όσοι ασχολούμαστε με MLM, καταλαβαίνουμε.
Με αυτόν τον τρόπο, με την οπαδοποίηση που γίνεται, γι' αυτό το δικτυακό marketing. Το δικτυακό marketing, να σκεφτούμε γιατί έχει κακό όνομα. Είναι παράλογο το ότι έχει κακό όνομα. Δηλαδή, το δικτυακό marketing είναι. Σου πουλάμε ένα πριόρε μεγάλα. Άμα δεν θες να το πάρεις, μην το πάρεις. Άσε βασίζει. Για ποιο λόγο κάνεις έτσι. Δηλαδή, για ποιο λόγο πάει. Για ποιο λόγο κάθε τρεις και λίγο. Θα διαβάσουμε κάτι σε μια εφημερίδα. Θα διαβάσουμε στο Facebook. Θα μπουν εμείς στο Facebook, ας πούμε, να πούνε. Α, αυτό. Γιατί. Σου πουλάμε το προϊόν, θεωρείς ότι δεν κάνει. Ωραία, μην το πάρεις. Γιατί κάνουν έτσι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι έτσι γιατί τους πρίξανε. Και ναι, είναι και έτσι επειδή ήρθα πρώτον ευθυνών του και γκρινιάζει και ήρθε κάποιος και τους είπε: άμα ας πούμε δεν έχεις δουλειά και δεν κάνεις αυτό, είσαι τεμπέλης τελικά. Αλλά εντάξει, γιατί να το πούμε αυτό. Κερδίζουμε κάτι. Θα βγάλω εγώ λεφτά άμα δείξω στενά. Πες ότι έχω δίκιο, ότι είναι τεμπέλης. Θα βγάλω εγώ λεφτά να το αποδείξω. Όχι, απλώς θα κάτσα με βρεις και θα έχω ένα αρνητικό ακόμα να τριγυρνά στην Ελλάδα να λέει το δικτυακό μάρκετινγκ είναι απαράδεκτο. Οπότε και στα μάτια του εξωτερικού παρατηρητή φαινόμαστε λίγο παλαβή. Φαινόμαστε λίγο, γιατί εγώ θεωρώ ότι το έχω κόψει αυτό μετά το 2005. Αλλά όντως επί 7 χρόνια, να ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι της κακής φήμης που έχει το MLM πιθανότητα το οφείλεται σε μένα. Okay. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Αλλά ναι, αυτά που κοροϊδεύω τα έκανα. Δηλαδή επειδή ξέρω τα έκανα και επειδή ξέρω γιατί τα έκανα, δεν θέλω να τα αυτοαποφάσισα να μην τα κάνω πια. Ήμουν μικρός τότε αυτήν την ψυχολογία, με την 19 χρονών. Δεν είχα ελπίδα. Γιατί πολύ ωραία, αυτά τα στήματα είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα. Λοιπόν, οπότε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ένα άλλο από τα πράγματα που αποφασίσαμε και συμφωνούμε, και αν δείτε τώρα την ομάδα μου, που, γιατί θα το πω αυτό μετά, ότι λέμε ότι οι άνθρωποι συνεργάζονται με κάποιον, κάποιοι συμφωνούν με αυτά, κάποιοι δεν συμφωνούν με αυτά. Προφανώς, σίγουρα από όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα, από όλη την ομάδα μου, δεν συμφωνούν όλοι με αυτά, και αυτό είναι τελείως λογικό και τελείως σωστό. Αλλά αν δείτε η μπροστινή μου γραμμή, οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα εγώ προσωπικά, σε αυτά συμφωνούμε όχι απλώς απόλυτα, 150%. Με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι εγώ προσωπικά. Στη συντριπτική πλειοψηφία. Μετά, ξέρετε, όταν φεύγει αυτό 10-15 βάθος, ναι, μπορεί να έρθει και ο άλλος που να λέει τελείως τα αντίθετα και παρόλα αυτά να πετυχαίνει έναν εργατικό. Γιατί η επιτυχία σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την εργατικότητα. Αλλά ένα άλλο πολύ βασικό είναι να αποσυνδέσουμε την επιτυχία στο δικτυακό μάρκετινγκ με την προσωπική ανάπτυξη. Την προσωπική ανάπτυξη τη βάλαμε μέσα στο MLM, σφήνα. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, για να λέμε στον κόσμο που δεν πετυχαίνει ότι είναι μη εξελιγμένος. Δεύτερον, για να δώσουμε αξία σε αυτό που κάνουμε. Ναι, πουλάς σαπούνια, ναι, πουλάς καλλιντικά, αλλά εξελίσσεσαι προσωπικά. Η αλήθεια ποια είναι, ότι αν είσαι τελείως μουντρούχος, ας πούμε, έχεις πρόβλημα, δεν γίνεται. Αλλά, όπως όλες τις επιχειρήσεις, άμα πληρείς κάποια στάνταρ και πάνω, ναι, φυσικά θα πετύχεις το MLM. Και αυτό που το ξέρω τώρα, ότι έχω δει πετυχημένοι στο MLM. Κάποιοι πετυχημένοι στο MLM είναι τελείως συνηθισμένοι, για να πω τίποτα άλλο. Εντάξει. Η προσωπική ανάπτυξη, ναι, βοηθάει, αλλά ειδικά αυτό το πράγμα τώρα. Να κάνουμε σεμινάρια στα οποία θα παίζει δυνατή μουσική, θα χοροπηδάμε, θα έχουμε ένα τύπο που θα φωνάζει και από κάτω πανικός, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα να το βαφτίζουμε προσωπική ανάπτυξη, αυτό για μένα, κατά τη γνώμη μου, πάντα λέμε τη γνώμη μου, έτσι. Είναι κάτι που φτάνει στα όρια της προστιχιάς, είναι απαράδεκτο, γιατί πάμε σε ανθρώπους, απευθυνόμαστε ανθρώπους που έχουν μέσα τους την εσωτερική ανάγκη να εξελιχθούν, ναι, και τους αποπροσανατολίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, τους αποπροσανατολίζουν, ναι. Δηλαδή, ένα παιδί, ειδικά αυτό μικρά παιδιά, έτσι 19, 20, 21, 22 χρονών, που τους βλέπεις ότι θέλουν, ότι νιώθουν ότι πρέπει να χτιστούν μέσα τους, που όντως πρέπει να χτιστούν μέσα τους, αλλά τι γίνεται, είναι η fast food λύση, η εύκολη λύση. Θα έρθει εδώ δύο μέρες, θα μας κάσει 100 ευρώ, ας πούμε 150 ευρώ, θα φέρουμε τον τύπο από εκεί πέρα που είναι φοβερός, και τα λοιπά, θα φύγεις συμπορωμένος και εξελίχθεις προσωπικά. Δεν εξελίχθεις προσωπικά. Εντάξει, η προσωπική εξέλιξη έρχεται από τα βιώματα, από το ένα, ξέρω εγώ, αποτυχάνοντας. Ερμηνεύοντας κάποια πράγματα με τον σωστό τρόπο, αλλάζονται, είναι μια επίπονη δύσκολη διαδικασία η προσωπική εξέλιξη. Εντάξει, σίγουρα δεν έρχεται σε δύο μέρες. Γι' αυτό μου θυμίζει μια συζήτηση που είχα με κάποιον που μου έλεγε: πήγα σε ένα σεμινάριο, ένας που είχε τσαντιστεί πάρα πάρα πολύ. Ουσιαστικά ένας τύπος που με έβριζε που δεν μπαίνω στην εταιρεία του. Με φάμιλο προϊόν με το δικό μας τώρα, ονόματα δεν λέμε. Ο οποίος μου έλεγε: ναι, και εμείς εξελισσόμαστε προσωπικά. Και του λέω: εσύ εξελίσσεσαι προσωπικά. Πώς εξελίχθηκες προσωπικά, δηλαδή, για πες μου, γιατί ήταν πάρα πολύ επιθετικός. Και πήγαμε σε ένα σεμινάριο και αυτό και προσωπική εξέλιξη και δεν καταλαβαίνεις εσύ. Και τελείωσε αυτό που μου λέει, δηλαδή. Τελείωσε αυτό που του λέω, δηλαδή, εντάξει, πριν πώς ήσουν. Δηλαδή, και μερικοί άνθρωποι τους βλέπεις και βγαίνουν μετά από αυτά τα διήμερα σεμινάρια και είναι χειρότεροι από πριν. Κάποιος κάνει μελέ και τελικά γίνεται χειρότερο. Γιατί πριν σ' άφηνε στην ησυχία σου, τώρα σε πρίζει. Λοιπόν, οπότε. Ένα από τα πράγματα που αποφασίσαμε είναι να αποσυνδέσουμε την προσωπική ανάπτυξη. Αν δουλέψεις, θα πετύχεις. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Όπως έλεγε και ο Άγγελος το πρωί, η ομοία αλήθεια. Όποιος δουλέψει, αν δεν είναι αυτοκαταστροφικός, θα πετύχει. Αν αποτυγχάνει στο MLM λόγω χαρακτήρα, θα αποτύγχανε και στα κεριά και στα είδη διακόσμησης, και αν είχε και βενζινάδικο, και αν είχε, ξέρω εγώ, και καύ από τον και ούτω καθεξής. Εντάξει, αυτό. Keep it real, αυτή είναι η κεντρική ιδέα.
Α, μπράβο, αυτός είναι ο τύπος που μίλαγε. Δεν είμαι εγώ γιόντα ακριβώς, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι. Εντάξει, αυτό μόλις βγήκε από δίμερο σεμινάριο προσωπικής εξέλιξης. Σχετικό είναι. Επίσης, και αυτό είναι τρομερά τρομερά έντονο, και αυτό είναι κάτι που το χαγώ πάρα πάρα πολύ και καλλιεργείται ακόμα και σήμερα σε κάποιες εταιρείες, είναι το συνέστημα της ενοχής αν αποτύχεις. Δηλαδή, και σκεφτείτε αυτό, σε όλες τις επιχειρήσεις, όταν ο επαγγελματίας αποτυγχάνει, φταίει το κράτος με το ΦΠΑ, ο προμηθευτής του, οι πελάτες που είναι χαζοί. Μόνο αυτός δεν φταίει. Κόβει επιταγή, έχει πάρει δάνειο 400.000 ευρώ που θα πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί να τα πληρώσει. Και φταίνει οι τράπεζες, οι αλήτες, μόνο αυτός δεν φταίει. Πώς γίνεται στο MLM? Ποτέ καμιά εταιρεία να έχει φταίει. Πάντα να φταίει ο δικτυωτής, αυτός ο βλάκας ο δικτυωτής, ας πούμε, πάντα φταίει. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο είναι σωστό. Αλλά καλλιεργείται η ενοχή τέλος πάντων. Έτσι, εκείνα από τα. Δηλαδή ότι αν δεν πετύχεις εδώ, δεν είσαι αρκετά καλός άνθρωπος. Δηλαδή δεν αγωνίστηκες για το παιδί σου, δεν αγωνίστηκες για την. Δεν άρπαξες την ευκαιρία. Την ευκαιρία, αυτή τη φοβερή ευκαιρία έχασες, ας πούμε, και, που σημαίνει ότι δεν αγαπάς το παιδί σου αρκετά, ας πούμε. Έτσι. Όλα αυτά τώρα τα αναγνωρίζετε σε κάποιο βαθμό. Οπότε, έτσι, όλα αυτά συμπυκνώνοντας τα σε 7 στοιχεία, ουσιαστικά όταν είχα κάποια αμφιβολία, και αυτό το προτείνω πολύ έντονα, να σκεφτείς τι θα έκανε σε μια παραδοσιακή επιχείρηση, δηλαδή, ας πούμε, έχω έναν υποψήφιο, έχω έναν δικτυωτή που με βρίζει, που μιλάει προσβλητικά. Τι θα έκανε στην επιχείρηση? Στην επιχείρησή μου θα το διαολόστελνα. Λέμε τώρα, το ίδιο θα κάνω και εδώ πέρα. Γιατί στο MLM πάμε και ανεχόμαστε πράγματα που κανονικά δεν θα ανεχόμασταν. Δηλαδή, έχουμε πελάτη που μας αφήνει, ας πούμε, 1000 ευρώ το χρόνο, και αν μας πει κιχ, θα πάμε, ας πούμε, να τσακωθούμε, και έχουμε τον άλλο που από την εγγραφή του βγάλαμε 8 δολάρια και τον έχουμε και λέει και λέει και λέει, ας πούμε, και τον ανεχόμαστε. Δεν είναι σωστό αυτό. Και αυτό ρίχνει και την αυτοεκτίμησή μας. Ότι θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε δίκτυο κάνοντας επίκληση και στοχεύοντας στη λογική, δεν θα πάμε να απορρώσουμε κανέναν. Γι' αυτό και μας φτάνει το ίντερνετ στο να κάνουμε τη δουλειά μας. Γι' αυτό το ίντερνετ εμένα μου έφτασε. Αν εμένα ο στόχος μου ήταν να απορρώνω κόσμο, το ίντερνετ δεν θα ήταν αρκετό. Θα θέλαμε το ξενοδοχείο κάθε εβδομάδα. Θα θέλαμε τα σεμινάρια τα μεγάλα κάθε μήνα, τα τριμηνία, τετραμηνία, να απορρώνουμε τον κόσμο. Επειδή χτίζουμε ένα δίκτυο που καταλαβαίνει ο κόσμος απλά γιατί είναι εκεί και μπορεί να απαντήσει 5 πραγματάκια, γιατί αυτό είναι έτσι κτλ. Μπορούμε και το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να το κάνουμε και με τον άλλο τρόπο σίγουρα, αλλά αυτός ο τρόπος φτάνει εδώ γιατί χτίζουμε δίκτυα ανθρώπων που καταλαβαίνουν γιατί είναι στο δίκτυο. Έτσι, που πήραν μια λογική απόφαση. Ούτε τους εκβιάσαμε, ούτε τους χειριστήκαμε συναισθηματικά, ούτε πήγαμε κάπου να τους ψεστούν, τους δείξαμε τα δεδομένα και αποφασίσαμε. Τώρα, προφανώς δεν είμαστε ρομπότ, προφανώς οι άνθρωποι, προφανώς κάποια συναισθήματα γεννιούνται, αλλά αυτά τα συναισθήματα πρέπει να είναι ενδογενή. Δηλαδή, και εγώ όταν είδα τη Fun Life, ενθουσιάστηκα από ένα σημείο και μετά, ενθουσιάστηκα φοβερά πολύ. Και εγώ τώρα που μιλάω είμαι φοβερά ενθουσιασμένος. Αλλά γιατί είμαι ενθουσιασμένος? Γιατί λογικά, η λογική με κάνει ενθουσιασμό. Τα λογικά συμπεράσματα που βγάζω με κάνουν ενθουσιασμό πάρα πάρα πολύ. Άλλο ενθουσιασμός που πηγάζει επειδή σκέφτηκες, και άλλο ο ενθουσιασμός σας κάνει πράγματα που δεν θα έκανες να σκεφτόσουν. Το τρίτο είναι να δουλεύουμε πάντα προγράμματα που πληρώνουν χαμηλά. Δηλαδή, υπάρχουν ουσιαστικά τα δίκτυα, μπορούμε να τα δούμε με δύο τρόπους. Υπάρχουν δίκτυα τα οποία υπάρχει μια ορολογία που λέγεται payout, δηλαδή από τα χρήματα που εισπράττει μια εταιρεία, πόσα χρήματα μοιράζει. Αυτό παίζει, ας πούμε, συνήθως από 25 μέχρι 50%. Τα άλλα προϊόντα, τα συνδρομητικά ιντερνετικά προγράμματα, αυτό το ανεβάζουν στο 60-65-70%. Το θέμα δεν είναι όμως πόσα λεφτά εισπράττω, πόσα λεφτά πληρώνω. Το θέμα είναι σε ποιον τα πληρώνω. Και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν πάρα πολλά λεφτά ψηλά, ειδικά, αυτό συμβαίνει ειδικά στα διαδικά συστήματα με το μεγάλο και το μικρό πόδι. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές οι εταιρείες βγάζουν, ας πούμε, κάποιον που βγάζει 800.000 το χρόνο και γίνεται πανικός, και από κάτω βλέπεις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα. Παίρνει χρήματα, πληρώνει πολλά χρήματα πίσω σε 5 άτομα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εταιρεία η οποία έχει πάρα πάρα πολλούς top earners στους top 100, στους top 100 earners του MLM, αλλά ο τζίρος της είναι εξαιρετικά μικρός και έχει ένα payout, ας πούμε, 40-50%. Αυτοί οι άνθρωποι και το λένε αυτό χαρούμενοι και χαίρονται. Κοίτα πόσους έχουμε εκεί πέρα, ας πούμε, κοίτα πόσα βγάζουν αυτοί. Μα βέβαια βγάζουν τόσο αυτοί, αφού έχεις από κάτω 100.000 που δεν βγάζουν, έχεις 100.000 που είναι μέσα. Το ωραίο με τα προγράμματα που δουλεύουμε είναι ότι θα έρθει κάποιος, θα κάνει μια εγγραφή, μετά τους πρώτους τρεις την εγγραφή θα την πάρει εκείνος. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Το πλάνο της Fun Life θα άλλαζε τελείως πολύ. Κάνεις μια εγγραφή, $1 εσύ, $5 ο σμαράγδι, άλλα $5 το διαμάντι. Μετά το διαμάντι, αντί, ας πούμε, 10.000 το μήνα, θα βγάζε 50.000 το μήνα. Και θα μπορούσαμε να τον βάλουμε σε μια γυάλα, να τον πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, να δίνουμε κοίτα πώς θα βγάζει, κοίτα πώς θα βγάζει, και αυτό στην αρχή δουλεύει.
Κάποιος βλέπει, ας πούμε, αυτόν που βγάζει 50.000 το μήνα και σου λέει, α, τι γίνεται. Στην άλλη εταιρεία βγάζει μόνο 7. Ναι, αλλά αυτός που βγάζει 7 ή 5 ή 3 ή 4 έχει από κάτω του πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους που βγάζουν 500, 300, 200, 100. Και τι σημαίνει αυτό, το δίκτυο αυτό είναι σταθερό, ο κόσμος δεν θα φύγει και σημαίνει και ότι δεν τους εκμεταλλεύεις, αν μη τι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε η τρίτη προτεραιότητα είναι να είναι ένα δίκτυο που να μοιράζει τα λεφτά από κάτω προς τα πάνω, να μην μοιράζει, δηλαδή να μην είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, και εμείς που έχουμε εμπειρία το βλέπουμε αυτό το πλάνο. Ο καινούριος δεν μπορεί να το δει με τίποτα αυτό το πλάνο. Ο καινούριος δεν μπορεί να πάει το μυαλό του που μοιράζει τα λεφτά. Κάποιος που ασχολείται μπορεί να δει, OK, αυτό το πλάνο δίνει τα λεφτά και γι' αυτό βλέπετε ότι σε τέτοιου είδους σε προγράμματα που πληρώνονται λεφτά χαμηλά, οι παραδοσιακοί ηγέτες από το MLM δεν έρχονται. Πηγαίνουν στα προγράμματα στα οποία θα δώσουν όλοι, ας πούμε, από ένα μεγάλο ποσό, θα γίνω από αυτό, θα πάρω όλα τα λεφτά, ξέρω εγώ, και άμα κάνω και αυτή το ίδιο, να πάρω και αυτή τα λεφτά, κάτι τέτοιο. Πλατιάζω. Τώρα, τέταρτο. Λοιπόν, να πω κάτι. Πρώτον, το μαγνητοσκοπό. Τι γίνεται τώρα. Νόμιζα ότι θα πάρει πολύ λίγο αυτό. Αλλά, το μαγνητοσκοπό. Αν κάποιος νιστάζει, δουλεύει, θέλει να φύγει, βαρέθηκε, όλα είναι σεβαστά. Μην νιώσει κανείς πίεση να μείνει. Αν θέλετε να μείνετε τέλεια, απλώς προτιμώ να το κάνω σωστά και σπάρει ώρα, να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν φτάνει η ομάδα στα 2.000 άτομα κάθε μέρα. Δεν θα ξαναφτάσει ποτέ 2.000 άτομα η ομάδα μου. Μετά να περιμένω να τα πάω αυτά στις 3.000, δεν γίνεται. Πού να περιμένω μέχρι τον άλλο μήνα. Αστείο ήταν αυτό. Ήταν τελείως αστείο αυτό, έτσι. Ότι και καλά τα μυαλά μου πήραν αέρα. Και ότι δεν τηρώ αυτά που λέω. Λοιπόν, οπότε, αν κάποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Το μαγνητοσκοπό θα το βάλω στο YouTube, το βλέπει με την ησυχία του, έτσι. Κυρίως να τα πω όπως θέλω να τα πω, είναι αυτό που λέει, θέλω να τα βγάλω από μέσα μου. Γιατί σε ένα κανονικό πλάνο αυτά δεν μπορείς να τα πεις, έτσι. Λοιπόν, οπότε, είπαμε. Τέταρτο, προτεραιότητα καταναλωτής, δηλαδή. Οι παλιές εταιρείες που υπήρξαν, δηλαδή αν δούμε ας πούμε Amway, Herbalife, ακόμα και την Ελέρα αν βάλουμε μέσα, έχουν πολύ καλά προϊόντα. Και αν δούμε και εταιρείες που κρατάνε, που έχουν μια σταθερότητα, τη Zango, την Nutrilite που ήταν παλιά ξεχωριστή εταιρεία, ξεχωριστή κτλ. Φέραν κάτι, δηλαδή ο δικτυωτής είχε μέσα του να πει ότι άσχετα μετά το αλλάξαν αυτό και θέλανε να πουλάμε κασέτες και εισιτήρια, αλλά όντως ήταν λογικό να περιμένεις ότι ρε φίλε, αν μη τι άλλο καταναλωτής θα γίνεις. Δηλαδή, κοίτα πόσο καλύτερο αυτό, κοίτα πόσο πιο οικονομικό είναι αυτό. Απλώς επειδή σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατομμύρια δικτυωτές που δεν πετύχανε με τον παραδοσιακό τρόπο και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είναι believers, πιστεύουν στο MLM, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν βρεθεί εταιρείες για να ρουφήξουν λεφτά από τους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ποιος normal άνθρωπος θα πήγαινε στο MLM, ποιος μη δικτυωτής θα πάει να δώσει, ας πούμε, 2.000 ευρώ για να γραφτεί σε ένα πρόγραμμα που του δίνει. Μην πω τώρα προϊόντα που δεν του δίνει τίποτα, ας πούμε, στο μέλλον και θα δούμε κτλ. Ποιος θα πήγαινε να το κάνει αυτό το πράγμα, κανένας. Οπότε βλέπουμε τεράστια δίκτυα με τεράστια ποσά εγγραφής που δίνουν τίποτα ή πράγματα αμφιβόλου αξίας ή έστω δίκτυα που δεν έχουν κανένα λόγο να έχουν εγγραφή μεγάλη. Θα μπορούσε κάτι στο δίκτυο να λειτουργεί και να γράφει 30 ευρώ και μετά ό,τι προϊόν θα σπάρει. Γιατί με βάζει να αγοράσει προϊόν για ένα χρόνο. Γιατί ξέρει ότι είμαι δικτυωτής, ξέρει ότι θα απορροφώ με το πλάνο σου και ξέρει ότι θα σκάσω. Αλλά και επίσης μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Υπάρχει υπερκοστολόγηση του προϊόντος. Δηλαδή, και αυτό το ακούω, ειδικά όταν έχεις μόνο τα εργαλεία που μίλαγα συνέχεια με δικτυωτές άλλων εταιριών, το προϊόν δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία το προϊόν. Αν είναι οικονομικά, δεν είναι οικονομικά, δεν έχει σημασία. Σε ποια επιχείρηση δεν έχει σημασία. Εγώ θυμάμαι με τον προμηθευτή της παραφήνης, καθόμασταν και τσακωνόμασταν να μου κάνει 1% έκπτωση, 1,5% έκπτωση ή 3% έκπτωση, ας πούμε. Θα σου δώσω με τριτά, γιατί ήξερα ότι αυτό θα περάσει μετά στο κόστος, θα περάσει εκεί και παίζει ρόλο στην πραγματική επιχείρηση αν θα το βγάλεις 8,30 ή 7,80 στο λιανέμπορο, γιατί το λιανέμπορος μετά άλλο να το βάλει 17, άλλο να το βάλει 20. Έτσι, αλλά εμείς στο MLM είμαστε υπεράνω, δεν παίζει ρόλο το προϊόν. Είτε κάνει 16 ευρώ, είτε κάνει ας πούμε 280 ευρώ, εμείς είμαστε καλύτεροι, έτσι, χωρίς λόγο ας πούμε, επειδή εμείς εντάξει. Αυτά πουθενά άλλο δεν γίνουν. Δηλαδή, αν υπάρχει εταιρεία που πουλάει κάτι 5 ευρώ και έρθει και η άλλη με ένα παραμικρό και το πουλάει, ας πούμε, μισό ευρώ, όχι, δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, και ο ίδιος επιχειρηματίας θα φύγει και θα πάει να φέρει το άλλο, ας πούμε. Όπως έγινε στα δώρα. Στα δώρα οι περισσότεροι με τα κεριά πήγαν και φέραν κεριά από την Κίνα. Καλά κάνουν, αφού αυτό θέλει ο καταναλωτής. Αλλά στο MLM τι γίνεται, δυστυχώς, δεν απευθυνόμαστε στον καταναλωτή. Είμαστε εμείς και εμείς. Είμαστε εμείς και κλειστόμυαλοι, ας πούμε. Και σιγά πουλήσουμε, εμείς δεν πουλάμε, είμαστε υπεράνω. Αυτό προφανώς τι αποτέλεσμα έχει. Αυτό έχει αποτέλεσμα. Οι καινούργιες εταιρείες με το καταλάβει όλος ότι δεν θα γίνει εκατομμυρίουχος μετά από 2-3 μήνες, σηκώνεται και φεύγει. Ενώ ας πούμε στην Amway, ναι, μεν σταμάτησα εγώ, τα προϊόντα τα χρησιμοποιώ ακόμα. Το φίλτρο το χρησιμοποιώ ακόμα. Έτσι, γιατί το προϊόν είναι καλό.
Σε άλλες εταιρείες τους βλέπουμε. Ένα τζίρο, ξέρω εγώ, ξέρω εκεί πέρα, μετά φεύγουν όλοι. Τι έγινε, εξαφανίστηκαν, σιγά μην πάρουν από εμάς το τάδε προϊόν. Έτσι. Οπότε, γιατί και για λόγους ηθικής, αλλά και επιχειρηματικά, να το δούμε στεχνά λογικά, αν το προϊόν δεν είναι καλό, δεν δημιουργείται σταθερότητα. Δημιουργεί αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό χρεώνει και πολύ μεγάλο ποσό εγγραφής. Γιατί σου λέει, ή θα το πάρουμε τώρα που είναι ενθουσιασμένο, ή δεν θα το πάρουμε ποτέ. Γιατί μετά από 2-3 μήνες θα καταλάβει ότι δεν μπορεί. Έτσι, ας τα έχουμε πάρει τώρα αυτά που θα δώσει την άλλη εταιρεία μέσα σε ένα χρόνο ή μέσα σε 2 χρόνια. Ας τα πάρουμε εμείς από τώρα και ας το μετά να σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, το πέμπτο. Το πλάνο πρέπει να είναι διαφανές και απλό. Δηλαδή, σου λέω εγώ ότι σου δίνω payout 65% ή 50% ή 40%. Αλλά μετά τι γίνεται, ένα ωραίο πλάνο. Αν γίνει αυτό, αν γίνει αυτό, αν γίνει αυτό. Ωραία, και αν δεν γίνει αυτό, αν δεν το πετύχει αυτό σε τόσο χρονικό διάστημα, δεν τα παίρνει τα χρήματα. Εντάξει, αυτή την προμήθεια που λες εσύ τη δίνει στο δίκτυο. Αν δεν το πετύχω εγώ σε αυτό το χρονικό διάστημα, την παίρνει απλά η μου. Ποιο την παίρνει, την κρατά εσύ. Άμα την κρατά εσύ, δεν είναι τόσο το payout σου. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν την κρατά εσύ, βλέπει στατιστικά σε πόσο καιρό γίνεται αυτό, μου το βάζει λίγο πιο κοντά, δεν το πετυχαίνει κανένα και τελειώνει η υπόθεση. Έτσι. Αυτέ τρικλοποδιές και προϋποθέσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι πλάνα που πληρώνουν αυτό που δεν γίνεται ποτέ. Σε αντίθεση με τα Matrix που πληρώνουν αυτό που γίνεται. Σε αντίθεση με τα Matrix που απλά θέλει λίγη βοήθεια από σένα, ούτως ώστε να σε πληρώσουν. Παρακαλώ να σε πληρώσουν. Υπερβάλλω τώρα, έτσι. Υπερβάλλω, αλλά όλοι τα καταλαβαίνω. Αυτά, έτσι. Πλάνα που φαίνονται ωραία και στην πράξη είτε θα σε πληρώσω με βάση το τάδε, είτε θα σε πληρώσω με βάση το άλλο. Είτε, α, το έκανες, αλλά όχι σε τόσο χρονικό διάστημα. Ναι, σου έδωσε αυτό το ποσό με την εγγραφή σου, αλλά επειδή για 2 μήνες δεν έκανες αυτό, θα σου ρίξει το ποσοστό σου. Όποιος τα έχει περάσει, καταλαβαίνει. Λοιπόν, έκτο. Για μένα το κλειδί, το 90% του κλειδιού της επιτυχίας σε αυτό που κάνουμε είναι η μεγάλη μπροστινή γραμμή. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα για το MLM είναι σε μεγάλο βαθμό φιλολογίες, για να μην πω άλλη κουβέντα. Αν μπορείς να βάζεις άτομα όποτε θες, θα βρίσκεις κάποιους που να θέλουν να το κάνουν. Δεν μπορεί να βάλεις 50 άτομα και να μην θέλει κανένα να το κάνει. Δεν μπορεί, θα βρίσκεις κατάλληλους συνεργάτες με ικανότητες, με θέληση να δουλέψετε. Για να γίνει αυτό, για να μπορείς να βάλεις άπειρες προσωπικές εγγραφές. Και παρεπτόντως, μέσα σε 2 μέρες, στη Fun Life όταν ξεκινήσαμε, πρέπει να είχαμε γύρω στις 35 προσωπικές εγγραφές. Τον πρώτο μήνα είχα ξεπεράσει τις 60, αυτή τη στιγμή έχω ξεπεράσει τις 80. Φυσικά από εκεί θα βγει και ένας Καρυπίδης με 600 άτομα. Θα βγει και ένας Παστοριανάκης με 500, θα βγει και ένας Παπαδόπουλος με 500. Και θα βγουν και πάρα πολλοί άλλοι που θα πούνε, θα ξεκινήσουμε αργότερα, που θα κάνουν 50 άτομα ομάδα, 100 άτομα ομάδα, παρεπτόντως. Μίγκος και Αδάμ από την προσωπική γραμμή μετά την έκρηξη 100 συν, θα τα ανακοινώσουμε όλα αυτά. Φοβερή επιτυχία. Και τα 2 παιδιά, καμία επιτυχία στο MLM, κάθε άλλο μάλιστα στο παρελθόν, μέσα σε 2 μήνες ομάδες 100 ατόμων συν. Θα βγουν και κάποιοι τέτοιοι, θα βγουν και κάποιοι άλλοι που θα λένε ότι δεν τους βοηθάω αρκετά, ότι με πήραν τηλέφωνο, δεν απάθηκε, άσε χτύρισε, γάμι να σχολούμαι αυτό κτλ. Έτσι στατιστικά είναι αυτά. Αλλά αν είχα βάλει 7, ουσιαστικά θα του κυνήγα. Αν είχα βάλει 7, μπορεί και ο Μίγκος και ο Αδάμ να μην δουλεύανε. Γιατί θα του πίεζα. Και άμα του πίεζα, θα λέγανε: όχι, κοίτα, ούτε αυτό δεν βγάζει. Κοίτα πόση ώρα δουλεύει, σιγά μην βγάλουμε εμεί. Και το απλό πρέπει να είναι ένα παράξιμο. Είπαμε την τεράστια frontline. Και το 7ο, άειλο προϊόν και συνδρομητικό προϊόν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, προσοχή. Άειλο προϊόν σημαίνει πρώτον, το payout είναι αληθινό. Γιατί μπορώ να σου λέω: έχω 50% payout, αλλά αν είναι υλικό το προϊόν, θα χρεωθεί με ΦΠΑ, δεν μπορεί να μετρήσει για συναλλαγή από το εξωτερικό, παράλληλο 23%, και μετά πάρα πολύ βασικό, θα χρεωθεί και με μεταφορικά. Οπότε ο τζίρος που κάνεις, τα χρήματα που πληρώνει η ομάδα σου, είναι πολύ. Τελικά το ποσοστό του τζίρου που δημιουργείς καταλήγει να είναι πάλι 25%. Έτσι. Άειλο προϊόν γιατί? Γιατί υπάρχουν άειλα προϊόντα. Όταν δεν υπήρχαν άειλα προϊόντα, ναι, εντάξει, αλλά αυτό που κάνουμε είναι τόσο ιδανικό για άειλα προϊόντα. Είναι τόσο εύκολο να μην έχεις να δείξεις τα προϊόντα, απλά να τα εξηγήσεις, να τα εξηγήσεις με ένα βιντεάκι. Τόσο εύκολο να πρέπει να το μυρίσει, να το δοκιμάσει, να το κάνει να το δείξει άλλος. Είναι τόσο πιο εύκολο. Είναι ένας μπελάς λιγότερος. Και γιατί συνδρομητικό? Γιατί υπηρεσίες συνδρομητικές. Γιατί συνδρομητικό? Γιατί δεν θέλω στο τέλος να κλείνω το μήνα. Γι' αυτό. Γιατί έχω εγώ ένα φίλο μου σε άλλη εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ. Πρώτη του μηνός δεν ήρθε, είχαμε πει να πάμε για καφέ, δεν ήρθε. Γιατί το κλείσιμο του μήνα δεν έγινε καλά και έστελνε email, έτρεχε κτλ. Δηλαδή, Θεέ μου, ας πούμε, έτσι είναι σαν να έχεις εκλογές κάθε μήνα. Να μετράς το σπότ, το πόντος από εδώ και έλα πάρε αγόρα, ας πούμε, γιατί δεν αγοράζει, ξέρω εγώ, ο άλλος θέλει να αγοράσει τον άλλο μήνα για να πάρει τους πόντους τον άλλο μήνα, καταλαβαίνει. Εντάξει, γιατί να το κάνω αυτό όταν μπορεί,
Άμα δεν κάνει τίποτα, να χρεωθεί η κάρτα του. Άμα θέλει να διακόψει, να διακόψει. Γιατί να μην το έχω αυτό? Γιατί να μην γλιτώσει αυτό τεράστιο μπελά, τον τεράστιο μπελά του να κυνηγά τους πόντους? Γιατί? Να ξέρω. Α, και επίσης κάτι άλλο. Κάτι που με ρώτησε ο Μανώλης με τον οποίο θα μιλήσω μετά. Λέει, αν έχω 600 άτομα δίκτυο, πόσα χρήματα βγάζω? Μα ξέρει ακριβώς πόσα χρήματα βγάζω. Δεν είναι στο περίπου. Ακριβώς. Πες μου, πουτάκια, πού ακριβώς πόσα βγάζει. Γιατί στο MLM έχει, σου λέει, έχω α πούμε. Έχω ένα φίλο μου, επίσης, άλλο φίλο μου, ο οποίος έχει φτιάξει ένα δίκτυο με περίπου 200 άτομα. Το φτιάξε πέρσι, ξεκίνησε να το χτίζει. Το φτιάξε μέσα σε 3-4 μήνες με ένα δίκτυο πολύ μεγάλη εγγραφή, με ξέρω εγώ 1.000-1.500 ευρώ εγγραφή. Το φτιάξε αυτό το δίκτυο, πήρε 2-3 χιλιάρικα για 2-3 μήνες. Πολύ ικανός άνθρωπος, τώρα λέμε έτσι. Αυτή τη στιγμή το εισόδημά του είναι 30-40 ευρώ το μήνα. Γιατί? Γιατί κανείς δεν αγοράζει. Όλοι αυτοί τώρα μπορεί να νομίσουν ότι είναι ακόμα μέσα. Δεν είναι μέσα. Και εσύ που τους βλέπεις και νομίζεις ότι είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Εδώ πέρα γράφεις κάποιον, δηλώνει την καρτούλα του. Αν δεν κάνει cancel, καταναλώνει. Θες να είσαι στο δίκτυο, αυτό το μικρό το καταναλώνεις. Δεν θες να είσαι, δεν το καταναλώνεις και τελειώνει η υπόθεση. Αυτά είναι τα 7 σημεία λοιπόν. Οπότε, αυτά για τους λόγους που εξήγησα. Φαντάζομαι τώρα καταλαβαίνετε με βάση το πώς βρέθηκα εδώ πέρα και με βάση τις εμπειρίες μου που είχα για ποιο λόγο καταλήξει αυτά τα. 7 σημεία που δεν είναι 7, είναι 17 στην πραγματικότητα, απλώς έτσι 7 γράψαμε τώρα. Οπότε με βάση αυτά τα στοιχεία, θεωρώ ότι τα προγράμματα που δουλεύουμε και ειδικά η My Fun Life είναι το καλύτερο πρόγραμμα. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που ορίζω. Κατά τα άλλα, η φράση είναι το καλύτερο που υπάρχει, το καλύτερο. Είναι τελείως όπως δεν υπάρχει το καλύτερο αυτοκίνητο, όπως δεν υπάρχει το καλύτερο χρώμα ταπετσαρίας, έτσι δεν υπάρχει το καλύτερο MLM. Είναι τι. Θέλει ο καθένας να κάνει. Θες αυτό που χτίζει να είναι σταθερό ή δεν θες να είναι σταθερό? Θες με 15 άτομα να μπορείς να βγάλεις 3 χιλιάρικα? Δεν σου κάνουμε εμείς. Πώς θα το κάνουμε? Με 15 άτομα θα βγάλεις εμάς 100 δολάρια. και πολλά σου είναι. Okay. Λοιπόν, οπότε, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, αν συμφωνείτε, όντως εγώ τώρα θα σας δείξω το καλύτερο πρόγραμμα. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Με βάση τα χαρακτηριστικά του να μην χρειάζεται να πορώσω τον κόσμο. Με βάση αυτό να κυλάει εύκολα, να έχει αυτό που χτίζεται διατηρησιμότητα, να μπορεί να έχω πολύ κόσμο, να έχω εγώ τον έλεγχο της επιχείρησής μου και πολύ βασικό, με βάση το αυτοί που θα δουλέψουν να πληρωθούν γρήγορα. Να μην ανέχομαι να έχω ανθρώπους που δουλεύουν στο δίκτυό μου για 6 μήνες ή για ένα χρόνο. Μισό λεπτάκι. Ναι. Okay. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα διακόψω, χίλια συγγνώμη, διακόπτω απότομα, γεννάει η γυναίκα μου, πάμε στο νοσοκομείο, για χαρά. Sorry που κλείνω έτσι απότομα, καταλαβαίνετε, γεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο. Όπως καταλαβαίνετε, η γέννα δεν μπορεί να προγραμματιστεί άλλη ώρα. Να του ευχηθούμε όλοι μας όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε κατευχήν. Και...